Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινάει η δεύτερη και έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 29 Απρώτου 2016. Παρακαλώ την κυρία Γραμματέα να αναγνώσει τα ονόματα των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων και τοπικών Προέδρων του Δήμου Κηθείου. Παρακαλώ. Αγγελουδάκης Μαθαίος. Παρόν. Βέρσος Λάζαρος. Παρόν. Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη. Παρούσα. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Παρόν. Κασιμάτη Μαρία. Παρούσα. Κατσανεμπάκης Ιωάννης. Κομινός Γεώργιος. Παρόν. Κορώνης Μινάς. Παρόν. Λουράντος Δημήτριος. Απόν. Μαριάτος Κωνσταντίνος. Απόν. Μαρουλίδου Σουμέλα. Μεγαλοκονόμος Νικόλαος. Παρόν. Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης. Παρόν. Πρωτοψάρτης Αντώνιος. Παρόν. Σουρή Ζαχαρίας. Απόν. Φατσέας Δημήτριος. Παρόν. Χάρος Εμμανουήλ. Απόν. Τοπική Πρόεδρης Κλάβος Γεώργιος. Παρόν. Ευχαριστούμε την κυρία Γραμματέα. Ό,τι διαπιστώνετε, υπάρχει απαρτία στην συνεδρίαση της σημερινή και έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε την τιμή να παρίσταται και ο κύριος Δήμαρχος Ευστράτιος Καρχαλάκης, καθώς επίσης αδικαιολόγητες απουσίες για να υπάρχουν και στα πρακτικά του κυρίου Μαριάτου, του κυρίου Κατσανεβάκη, του κυρίου Λουράντου και του κυρίου Ζαχαρία Σουρή και του κυρίου Χάρου Εμμανουήλ. Θα προχωρήσουμε στην δικαιολόγηση του Συμβουλίου του έκτακτου, της έκτακτης αυτής συνεδρίασης. Επίσης, για το λόγο της απουσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, στη θέση του Γραμματέα του κυρίου Χάρου, διορίζω για Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την κυρία Κασιμάτη Μαρία και θα προχωρήσουμε, δεν θα έχουμε στάδιο ενημέρωσης, θα προχωρήσουμε στην δικαιολογία του κατεπήγοντος από τον κύριο Δήμαρχο της συνεδρίας και μετά στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα τρία θέματα προεμερεσίας διάταξης που έχουμε, να δικαιολογήσουμε το κατεπήγον αυτό και να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ζήτησα να γίνει συνεδρίαση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί μας ήρθαν δύο εκκρίσεις παράτασης για δύο έργα που πρέπει να δοθούν οι εκκρίσεις το αργότερο μέχρι και αύριο στην ουσία γιατί αλλάζει ο μήνας, έχουμε το Φεβρουάριο μετά και πρέπει να προλάβουμε να δώσουμε τις παρατάσεις και επειδή καθυστέρησε η ΤΙΠ να στείλει τη σχετική αλληλογραφία, γι' αυτό η συνεδρίαση δεν έγινε τακτική. Και το τρίτο θέμα επίσης έχει ένα έκτακτο χαρακτήρα γιατί μας ενημέρωσαν από την περιφέρεια ότι πρέπει να ληφθεί μια σχετική απόφαση με βάση την εισήγηση η οποία σας έχει έρθει νομίζω η εισήγηση, γιατί σας την έστειλα εγώ χτες την τρίτη εισήγηση, φαντάζομαι να ήρθε, και θα τα πούμε και στο στάδιο του θέματος, αλλά και τα τρία θέματα πρέπει να εγκριθούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου, για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για την δικαιολόγηση του κατεπήγοντος. Καλείται το Συμβούλιο να ψηφίσει όσον αφορά την δικαιολογία για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση. Ομόφωνα εγκρίνεται. Λοιπόν, το πρώτο θέμα της προεμερεσίας διέταξης, με εισηγητή επίσης τον κύριο Δήμαρχο, είναι η έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, οικισμού Μητάτων, διαμόρφωση και αναβάθμιση νοτίου ορίου έως 35 του 2016. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, να μας δικαιολογήσετε το κατεπήγον, το ανέφερε, οπότε ομόφωνα εγκρίνεται, προχωράμε, έτσι. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, το έργο της ανάπλασης του οικισμού των Μητάτων εντάχθηκε τις τελευταίες μέρες του 2000, μέχρι που έλεγε το ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, στο ΠΑΧ. Το έργο αυτό έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε όμως, διότι σε συνεργασία του αναδόχου με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συντάχθηκε ένας πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, γιατί έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή στις εργασίες μέσα, η οποία δεν αυξάνει το κόστος καθόλου, δεν υπάρχει διαφορά στο κόστος, απλά υπάρχει κάποια τροποποίηση εργασιών, άλλες ελαττώνονται και άλλες αυξάνουν. Δυστυχώς, λόγω της λήξης του ΕΣΠΑ και της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ, δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας για το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι το έργο των Μητάτων και περίπου άλλα 100 έργα αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα έχουν υποστεί μια παύση εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες αυτά τα έργα να μεταφερθούν από το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ, να γίνει λοιπόν η γέφυρα.
Αυτή η διαδικασία θα καθυστερήσει κάποιους μήνες. Γι' αυτό το λόγο, επειδή το έργο είναι έτσι κι αλλιώς ενεργό οικονομικά, γιατί να ξέρετε ότι η πρώτη πληρωμή του έργου έχει γίνει. Είναι η προκαταβολή το 5% το οποίο προβλέπεται στη σύμβαση. Οπότε το έργο είναι ενεργό οικονομικά, πάει στο νέο ΕΣΠΑ κανονικά. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μια παράταση. Ο ανάδοχος ζήτησε μέχρι 30 Μαΐου για την ολοκλήρωση των εργασιών. Και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, της ΤΙΡΚ δηλαδή, και του επιβλέποντος, για να δοθεί αυτή η παράταση για λόγους για τους οποίους σας εξήγησα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και θα προχωρήσουμε στο στάδιο της πρωτολογίας με τον κύριο Δημήτρη Πατσέα. Έχετε το λόγο, κύριε Πατσέα. Να είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε να γίνονται όλα τα έργα. Αυτό θέλουμε, πρέπει να το καταλάβει ο Πειραιακός λαός. Σκοπός μας είναι να γίνονται όσο περισσότερα έργα μπορεί να γίνουν και όσα χρειάζεται ο τόπος μας. Ταυτόχρονα πρέπει να προφυλασσόμαστε κιόλας, γιατί όπως ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, μόλις τελείωσαν οι δικαστικές περιπέτειες που κράτησαν χρόνια, που αφορούν τις παρατάσεις έργων. Και είχαμε εμπλακεί πάρα πολύ. Και τελικά, όπως ξέρετε, και στον δεύτερο βαθμό του εφετείου, καθόλου άπαντες. Αλλά η ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν είναι γνωστή και δεδομένη. Λοιπόν, νομίζω όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν συζητάμε δημόσια έργα, πρέπει να έχουμε μπροστά μας αυτόν τον νόμο 3669 του 2008, που ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια δημοσίων έργων. Εδώ είπαμε στο άρθρο 48, λέει, κατά την έγκριση των παρατάσεων, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλόμενο μέρος. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε την ευθύνη εσείς προσωπικά, να μας πείτε ποιος ευθύνεται που ζητείτε αυτή η παράσταση. Αν εγώ θα δεχτώ τη δική σας διαβεβαίωση για να το ψηφίσω, και αν συμβεί κάποια περιπέτεια, θα πω ο δήμαρχος εμένα στο συμβούλιο μου είπε αυτό και αυτό. Έτσι, για να μην φανώ κακοπροαίρετος, θα μας δηλώσετε εδώ ότι την ευθύνη για την ετούμενη παράτηση την έχει το ένα ή το άλλο εκ των δύο συμβαλωμένων μερών. Και εφόσον αυτό δηλωθεί όπως απαιτεί ο νόμος, και εσείς βεβαίως είστε πάντοτε υπέρ της νομιμότητας, υπέρ του νόμου, εφόσον αυτό ξεκαθαρίσει, γιατί να μην το ψηφίσω, εφόσον δεν θα έχω καμία ευθύνη να μπλέξουμε δικαστικές περιπέτειες. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατσέα. Ο κύριος Νίκος Μεταλογονόμος έχει το λόγο. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι παρατάσεις των έργων να τις ζητά ένα κομμάτι της διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο, ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή, όπως ο συνάδελφος ο κ. Πατσέας είπε, έχουμε μια πολύ πικρή και πρόσφατη ταλαιπωρία που νομίζω ότι προσέβαλε πρόσωπα αξιοπρέπειες, αλλά και τον τόπο μας. Για να αποφευθούν λοιπόν στο μέλλον τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία για μένα είναι ανεπίτρεπτα, θα δέχομαι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, θα να δηλώσω ότι θα ψηφίζω όλες τις παρατάσεις, για το λόγο ότι, όπως προανέφερα, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας, με τη διαβεβαίωση του κ. Δημάρχου ή του όποιου εισηγητή του θέματος, θα αναφέρεται πλήρως δικαιολογημένη η αιτιολογία. Θα ήθελα εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή να γνωρίζω το ύψος του προϋπολογισμού που έχει το συγκεκριμένο έργο και επιπλέον να ακούστε, κύριε Δήμαρχε, να λέτε ότι δεν έχει επιβάρηση ή δεν έχει η αναθεώρηση οι πίνακες τιμών, το έργο συγκεκριμένα. Ωστόσο όμως έχει διαφοροποίηση της μελέτης. Και είπατε ότι δεν ανεβάζει το κόστος, θα μπορούσε όμως να έχει μείωση των εργασιών. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, επειδή δεν το έχω μελετήσει, απλώς έχω τη διάθεση και την πρόθεση να βοηθήσω στις διαδικασίες, θα ψηφίσω την παράσταση των έργων για την ολοκλήρωση και μόνο. Αν μπορείτε να μας πείτε το ίδιο, το ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεγαλογονόμο. Να αναφέρω την παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου του κύριου Ζαχαρία Σουρή, Δημοτικού Σύμβουλου της Μοσυφίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
Καλώς ήρθατε, κύριε Σουρή. Άλλος ο κύριος Μεγαλοπονόμος Παναγιώτης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς μια διευκρίνηση να ρωτήσω αν αυτή είναι η δεύτερη παράταση που παίρνει το συγκεκριμένο. Μια ερώτηση, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη, Μεγαλοπονόμο. Ο άλλος ο ομιλητής δεν υπάρχει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο και παρεχόμαστε στη δευτερολογία. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Σωστές επισημάνσεις όλες, δεν το συζητάμε. Στην εισήγηση θα σας παραπέμψω στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη τελευταία και την πριν από αυτήν παράγραφο. Στις 21/12/2015 το Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου, ο οποίος υποβλήθηκε για την προέκθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΙΑΑ είναι εκεί. Επειδή έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η προέκθεση του πρώτου ΑΠΕ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε ο Δήμος μας να προχωρήσει στην έγκρισή του, και επειδή η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 31/01/2016, χωρίς έως τώρα να έχει καταστεί δυνατή η ουσιαστική έναρξη των εργασιών, η 7ος τεχνική που είναι ο ανάδοχος ετήθηκε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας. Συνεπώς, η καθυστέρηση οφείλεται και η σύνταξη και το αίτημα για την παράταση υποβάλλεται πάντα από τον ανάδοχο. Η αιτία της ετούμενης παράτασης είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διαχειριστική αρχή συγκεκριμένα του ΕΣΠΑ, δεν έχει προβεί σε έλεγχο κανενός έργου από αυτά τα έργα του ΟΠΑΑΦ, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, επειδή δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμα οι διαδικασίες συγκρότησης της διαχειριστικής αρχής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Συνεπώς, η ευθύνη στην καθυστέρηση της έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, γιατί αν είχαμε κρίνει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, το έργο θα έχει ξεκινήσει. Αν τον είχαμε κρίνει πριν ένα μήνα, ας πούμε. Ο ανακεφαλαιωτικός έχει υποκριθεί περισσότερο από ένα μήνα από πριν από σήμερα, λίγο ίσως και παραπάνω. Να το λέει, 21/12. Εάν είχε κριθεί ο ανακεφαλαιωτικός από τη διαχειριστική αρχή, θα είχε ξεκινήσει το έργο και θα ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή. Δεν εγκρίθηκε για αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα, επειδή έληξε το ΕΣΠΑ. Και η έναρξη του νέου ΕΣΠΑ προϋποθέτει μια σειρά γραφειοκρατικής χρονικής επιβάρυνσης. Συνεπώς, η πετιότητα είναι στη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερον, με ρωτήσατε για το ποσό της σύμβασης. Η δημοπρασία ήταν 230.000 ευρώ κατά τη μελέτη. Νομίζω με την έκπτωση είναι γύρω στις 154 και κάτι ψηλά είναι η σύμβαση. Τρίτον, υπάρχει αυξομοίωση των εργασιών, δεν υπάρχει μείωση του όγκου του έργου. Η πλακώστρωση θα γίνει ακριβώς όπως προγραμματίζεται στη μελέτη, αλλά τα στοιχεία τα συγκεκριμένα θα τα συζητήσουμε όταν έρθει ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή λοιπόν είναι έργο ΕΣΠΑ, πριν να έρθει ο ανακεφαλαιωτικός στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ισχύει ότι ισχύει με τα άλλα έργα που περνάει ο ανακεφαλαιωτικός από την ΤΙΡΚ, θέλει και τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ στο αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Χωρίς να προσπεράσω, αλλά δεν κατάλαβα να θέλετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Είναι και ο κύριος Λάβος, εδώ, τοπικός πρόεδρος του διαμερίσματος των Μητάτων. Θέλετε κάτι στο θέμα της πρωτολογίας, της δευτερολογίας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φατσέας, δευτερολογία. Κύριε Δήμαρχο, το έγγραφο αυτής της υπηρεσίας, της πρώην ΤΙΡΦ, νομίζω, αντιλαμβάνεστε έτσι γιατί είναι λίγο δύσκολο. Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, το ξέρετε, δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τον αποφασιστικό χαρακτήρα τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση της ΤΙΡΦ και να το δώσουμε την ευθύνη σε αυτή, εάν συμβεί κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Συνεπώς, εδώ, επειδή για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο είναι αδύνατο να γνωρίζει πώς θα μάθει ο Δημοτικός Σύμβουλος ποιο μέρος ευθύνεται, τι θα πάει να πάει να ψάξει να δει τα τεχνικά στοιχεία του έργου, τα διοικητικά στοιχεία του έργου, θα πρέπει να αναλάβετε προσωπικά την ευθύνη, εσείς ως Δήμαρχος. Και να πείτε εγώ ως Δήμαρχος. Και εσείς βέβαια επικαλεστήκατε το έγγραφο της ΤΙΡΦ. Αυτό όμως δεν σας καλύπτει αν χρειαστεί κάτι. Λέω εγώ ότι πάω ξύλο, να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά λέτε καμιά φορά τα πράγματα μπερδεύονται τόσο που δεν ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη να μας πείτε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ. Ότι πράγματι ευθύνεται η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου που είπατε. Γιατί εδώ λέει ο νόμος ότι εάν δεν οφείλεται σε αποκλειστική η πετιότητα του αναδόχου,
τότε η παράτηση δίνεται με αναθεώρηση υποχρεωτικά. Δηλαδή ο εργολάβος θα πάρει αυξημένες τιμές. Υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον νόμο. Θα αυξηθούν οι τιμές με τη διαδικασία που προβλέπεται εδώ σε ένα επόμενο άρθρο για τις αναθεωρήσεις. Συνεπώς λοιπόν, εάν κάποιος κακόβουλος μας καταγγείλει, θα πει ότι εμείς το κάνουμε επίτηδες για να εξυπηρετήσουμε τον εργολάβο να πάρει περισσότερα χρήματα. Αν λοιπόν εσείς πείτε ότι αναλαμβάνετε ευθύνη ως δήμαρχος Ευστράτου Καχαλάκης, ότι ευθύνεται η διαχειριστική αρχή, εγώ το ψηφίζω. Ολοκληρώσατε, κύριε Ματσέα, στη δευτερολογία σας. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Μεγαλοπονόμος δευτερολογία. Ο κύριος Παναγιώτης Μεγαλοπονόμος δευτερολογία. Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι είπατε ότι είναι θέμα συγκρότησης νέας επιτροπής για να παραλάβει το έργο. Πρέπει να είναι ξεκάθαροι, να δούμε δηλαδή, εγγυάστε ότι το έργο δεν θα, το πόσο δεν θα ανέβει στην επόμενη, όταν ξαναγίνει δηλαδή, η διαδικασία, ξεκινήσει το έργο. Δεν θα γίνει αναθεώρηση. Αυτό πρέπει να είμαστε νομίζω ξεκάθαροι. Ευχαριστώ. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Δήμαρχε, γιατί θα κλείσετε εσείς, να ξέρετε ότι ο φάκελος, από ό,τι είδατε, θα είδατε προηγουμένως, που το τουλάχιστον τους κοιτάζετε, υπάρχει και η αίτηση του αναδότου και η γνωμοδοτική, τουλάχιστον, αίτηση της ΤΥΤ, έτσι, τα οποία είναι δύο στοιχεία, αρχικά τα οποία έχουμε, για να προχωρήσουμε στην παράταση ή μη του συγκεκριμένου έργου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Η εισήγηση η οποία σας έχει έρθει και έχει πάει σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους είναι σαφέστατη, είναι σε απλά ελληνικά. Αναφέρει μέσα αυτό το οποίο σας διάβασα και εγώ πριν, ότι η καθυστέρηση έγκρισης του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα οφείλεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και συγκεκριμένα σας λέω εγώ, γιατί το ΙΑΑ δεν απαιτώ να το καταλαβαίνει ο καθένας, τι σημαίνει, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί η υπηρεσία, η διαχειριστική του νέου ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είναι έργο ΟΠΑΧ, είναι έργο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνεπώς, επιβεβαιώνω πλήρως αυτό το οποίο λέει η εισήγηση και το οποίο υπογράφεται, όπως είδατε, από τρεις υπογραφές, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους δύο υπηρεσιακούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παρατείνουμε για λεκτικά θέματα την συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό το οποίο σας λέω. Επίσης, ό,τι αφορά την αναθεώρηση, ο πρώτος. Ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας έχει συνταχθεί, έχει την έγκριση της ΤΥΛΚ στην ουσία και περιμένουμε από την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας να εγκρίνει τον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος δεν αυξάνει το κόστος του έργου. Τον έχω δει εγώ τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Δεν αυξάνει το κόστος. Μπορώ να σας πω τι κάνει ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός, αν και θα τα πούμε και τότε, όταν έρθει εδώ. Μέσα στη μελέτη προβλεπόταν από το Εκκλησάκι στα Μητάτα μέχρι την Πέρα Πλατεία έχει ένα τείχο, ένα μαντρό και από πάνω είναι ιδιοκτησίες. Προβλεπόταν λοιπόν στη μελέτη να κοπεί ένα κομμάτι των ιδιοκτησιών και στην αρχική μελέτη του 2005 είναι η μελέτη. Αυτό θα αφαιρεθεί και θα γίνει περισσότερο τμήμα πλακόστρωσης. Θα φτάσει δηλαδή μέχρι το μνημείο, μέχρι προς τα κάτω. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε όταν έρθει ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο όπως και εσείς είπατε είναι το ανώτατο όργανο, το οποίο κρίνει ή δεν κρίνει την ορθότητα ενός ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, είναι σαφέστατο. Η ΤΥΡΚ γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά, αλλά κακά τα ψέματα, την ώρα που κάποια πράγματα φτάσουν εκεί που φτάσουν, η ΤΥΡΚ βγάζει συνήθως την υπογραφή της απέξω. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν η εισήγηση είναι σαφέστατη και ισχύει αυτό το οποίο αναγράφεται στην εισήγηση. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριε. Το πρώτο θέμα της προημερησίας διάταξης, ομόφωνα εγκρίνεται. Το δεύτερο θέμα της προημερησίας διάταξης, έχει να κάνει έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης τοπικής κοινότητας Καραβά έως 15 Τετάρτου 2016. Θα ήταν και ο τοπικός εκπρόσωπος της κοινότητας Καραβά εδώ ο κ. Τσάκος, όμως για λόγους αναγών του Δήμου, με αντιοστάσια κάποια προβλήματα, δεν θα μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση σήμερα, από ό,τι μου είπε χθες το ράδιο. Το λόγο έχει ο κύριος Ματιός Αγγελιουδάκης, ο κύριος Αντιδήμαρχος. Έχετε το λόγο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ετούμενη παράταση, συμβατική παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου είναι από την Εύνομος Τεχνική, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Μαστοράκη Ιωάννη Μηχανικό Μηχανολόγο. Στις 15 Ιανουαρίου του 2016 η παραπάνω ανάδοχος εταιρεία Εύνομος Τεχνική ΩΕ, όπως σας είπα, υπέβαλε την αίσθησή της προς την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Περιάτου ΔΥΡΤ, με την οποία ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι 15 Απριλίου του 2016, επειδή, όπως αναφέρει στην αίτησή της, η μοναδική εργασία που εκκρεμεί για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου είναι η μερική αποκατάσταση μικρού τμήματος 60 τετραγωνικών μέτρων οδοστρώματος με τελική στρώση ασφαλτοσκυροδέματος κλπ. Επειδή υπάρχει αδυναμία προμήθειας του αναγκαίου προς τούτο υλικού λόγω χειμερινής περίοδου, αιτείται λοιπόν την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 75 ημέρες ή τη μέχρι 15 Απριλίου. Ξαναλέω, για 60 τετραγωνικά αποκατάστασης οδοστρώματος. Στη συνέχεια, η ΤΥΡΤ, όπως τη λέμε, με εισήγησή της προς το ΕΕ, αναφέρει τα παρακάτω. Για την αποπεράτωση του έργου που υπολείπονται εργασίες ανακατασκευής ασφαλτικών εγκαταστάσεων στο τμήμα αυτού. Οι χειμερινοί μήνες είναι ιδιαίτερα δυσχερείς για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών λόγω καιρικών συνθήκων. Επιπλέον δε, για το συγκεκριμένο έργο, αρνητικός παράγοντας είναι η δυσκολία εξασφάλισης της μικρής ποσότητας, είναι πολύ μικρή ποσότητα, για 60 τετραγωνικά, μικρής ποσότητας που υπολείπεται για την έντεχνη αποπεράτωση των εργασιών, αποδέχεται λοιπόν η ΤΥΡΤ το αίτημα του αναδόχου και κρίνει ότι για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος θεωρείται εύλογη η χορήγηση της παράτασης προθεσμίας κατά 75 ημέρες ή μέχρι τη 15 Απριλίου του 2016 και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση χωρίς υπετιότητα του αναδόχου παράταση προθεσμίας εξέλιξης των εργασιών του έργου για 75 ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις ή τη μέχρι 15 Τετάρτου του 2016. Το ίδιο αναφέρει και η παρούσα εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ετούμενη παράταση. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την εισήγηση, να ξαναδιαβάσω την εισήγηση, αφού ό,τι μέχρι τώρα σας είπα αναφέρονται τόσο στην εισήγηση της ΤΥΡ όσο και στην αίτηση του αναδόχου. Ξαναλέω, η ετούμενη παράταση είναι μόνο για μικρή ποσότητα ασφαλτού 60 τετραγωνικών μέτρων στην αποκατάσταση του χαντακιού και η ετούμενη προθεσμία είναι μέχρι 15 Τετάρτου του 2016. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Προχωράμε στην πρωτολογία μας, ο κύριος Πατσέας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το έργο είναι λίγο πέρδεμα, κύριε Αντιδήμαρχε. Στις 10 Δωδεκάτου του 2015, έχω εδώ, δώσαμε πάλι, ήμουν εκεί που πάνω εδώ, δώσαμε πάλι η παράταση για 57 ημερολογιακές ημέρες. Έτσι. Και μάλιστα χωρίς υπετιότητα του αναδόχου, άρα θα πάρει παράταση, θα πάρει αναθεώρηση ο εργοδότης. Τώρα, ζητάτε δεύτερη παράταση, έτσι, υπάρχει. Ναι, την εισηγήστε, συγγνώμη, την εισηγήστε. Δεν τη ζητάτε, την εισηγήστε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, με το αιτιολογικό, τώρα βέβαια η δεύτερη παράταση που μπορεί και τρίτη, μου θυμίζει την περιπέτεια την άλλη, 3, 4, 5, 7 παρατάσεις, μερικά βρέθηκα μόνο στο εντόλιο. Λοιπόν, με το δικαιολογικό ότι λόγω χειμερινής περιόδου είναι, η προμήθεια των υλικών είναι δυσχερής και ότι είναι μικρή ποσότητα και δεν είναι καμία, αλλά αυτά είναι ευθύνη του αναδόχου. Δεν είναι καμία δουλειά η διευθύνουσα υπηρεσία για αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο νόμος το προβλέπει εδώ, να δοθεί παράταση, αλλά με αναθεώρηση, δηλαδή με ευθύνη, με υπετιότητα του αναδόχου. Με υπετιότητα του αναδόχου και μόλις τη συνέμβαση που προβλέπει ο νόμος, να δοθεί αυτή η παράταση. Όχι χωρίς υπετιότητα που προτείνει η ΤΥΡΚ, διότι η ΤΥΡΚ την τελευταία στιγμή, όπως είπε η κυρία Δημήτρη, βγάζει την υπογραφή της, βγάζει την υπογραφή της απ' έξω και λέει, εγώ τους είπα, αλλά αυτοί έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν. Λοιπόν, το δεύτερο αυτό έργο, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να ψηφιστεί κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, όχι, ναι, να δοθεί αναπαρά η παράταση, αλλά με υπετιότητα του αναδόχου
και συνεχώς χωρίς αναθεώρηση θα γραφτεί στην απόφαση. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πατσέα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Και για πολλούς λόγους. Διότι έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η διαδικασία του νόμου, η οποία επιβάλλει σε πολιτικά όργανα να λαμβάνουν τεχνικές αποφάσεις, είναι λάθος. Είναι λάθος. Τέλος. Καλούμαστε, εσείς είστε φυσικός. Ο Παναγιώτης είναι ξενοδόχος. Ο Ζαχαρίας είναι στο αεροδρόμιο. Εγώ είμαι αγρότης, δεν είμαι τίποτα. Και καλούμαστε μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Το έχω πει στην ΚΕΔΕ αυτό το πράγμα, κύριε Πατσέα. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Καλούμαστε στα δημοτικά συμβούλια να μιλήσουμε για κυβικά, για μέτρα, για αναθεωρήσεις, για πράγματα τα οποία δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εξημών τεχνικά να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν ήρθε ένας νόμος και λέει, αφού υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας, περάστε τα. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν. Εγώ λοιπόν συμφωνώ στο να δοθεί η παράταση στην 7ο τεχνική με υπεριότητα δική του. Διότι όταν ήρθε και πήρε το έργο, όποιος έρχεται και παίρνει ένα έργο, έχει τη μελέτη και τη βλέπει από πριν. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι παίρνει ένα έργο, βλέπει μία μελέτη και μετά τη ξαναβλέπει μετά τη δημοπρασία και αποφασίζει τότε. Η άσφαλτος δεν μου κρατώ, ο δρόμος είναι στενός, το χαντάκι δεν μπορώ να ρίξω τσιμέντο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πατσέα και εισηγούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί η παράταση και να γίνει σαφής μνήμα μέσα με υπαιτιότητα του αναδόχου. Και χωρίς αναθεώρηση. Και χωρίς αναθεώρηση. Και τα δύο. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Κομινός Γεώργιος έχει το λόγο. Κύριε Πατσέα. Παρακαλώ. Κύριε Πατσέα, είναι όντως υπαιτιότητα του έργου. Θα το έλεγα εγώ, γιατί επισκέφτηκα το έργο και το είδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με δύο κουβέντες. Είναι σκάφηκε το χαντάκι στην άκρη από το γεφύρι του καραβά μέχρι την πλατεία του καραβά. Μέχρι την αψίδα πήγαν όλα καλά. Μετά την αψίδα στην κατηφοριά προς την πλατεία, ξέρετε τι έκανε, άδειασε την άσφαλτο κάτω με αποτέλεσμα να γίνει ψυχρή η άσφαλτο και φυσικά να μην κολλήσει εκεί που την έβαλε. Δηλαδή δεν μπορούσε να περιμένει να, να βάλει λίγη άσφαλτο και να την επατάει όπως έκανε, γιατί η άσφαλτο ίδια ποιότητα ήταν και στη μία περίπτωση, ίδια ήταν και στην άλλη. Λοιπόν, επειδή ρώτησα και το διερεύνησα και πήγα και το είδα επί τόπου, σας πληροφορώ λοιπόν ότι όντως είναι η παιδιότητα του εργολάβου, διότι από την αψίδα μέχρι την πλατεία του καραβά συνέβη αυτό που σας είπα. Αδειάστηκε η άσφαλτο κάτω και στη συνέχεια προσπαθήσανε με τον Α ή τον Β τρόπο να τοποθετήσει το συγκεκριμένο χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έγινε. Σήμερα αναλύει, όπως λέμε, η άσφαλτο, μένουν τα μποτσαλάκια, διότι ήταν ψυχρού, ψυχή ήδη η άσφαλτο και δεν μπορούσε στο συγκεκριμένο. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε και με αυτό που λέει ο κύριος. Άλλος ομιλητής, ο κύριος Βαγγέλης. Θα ήθελα να παρακαλέσω σε αυτούς τους αδέλφους τους συγκητές κατά την εισήγηση. Καλό θα ήταν, επειδή εμείς δεν είμαστε και στα συμβούλια, ούτε ήξερα ότι είχε δοθεί παράταση στο συγκεκριμένο έργο, να ξέρουμε το ύψος της δαπάνης και αν η εταιρεία αυτή, η συγκεκριμένη, είχε το συγκεκριμένο και μόνο έργο, όχι, ή είχε σε όλο το νησί. Αυτό θα πρέπει για να καταγραφεί και στα πρακτικά, δηλαδή πόσο ήταν το ύψος γενικά της σύμβασης που είχε υπογράψει η εταιρεία, και αν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα κομμάτια δικτύου που έκανε στο νησί και παραμένει μόνο αυτό το κομματάκι που νομίζω ότι, εντάξει, να του δώσει μια παράταση, αλλά αν το έργο είχε χιλιόμετρα ίδρυση και κολλάμε σε αυτό εδώ πέρα, νομίζω ότι και ο εργολάβος εξυπακούεται, όπως πολύ σωστά είπαμε συνάδελφοι και ο κύριος Δήμαρχος επιβεβαίωσε, ότι η παιδιότητα του εργολάβου αναφυσβήτητα και δεν έχει αναθεώρηση τιμών. Νομίζω ότι είναι το αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να καταγραφεί και στα πρακτικά αυτό, όπως σωστά προείπατε. Ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει το συγκεκριμένο έργο αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης τοπικής κοινότητας Καραβά με συμβατικό ποσό 37.200 ευρώ. Νομίζω ότι η δημοπρασία ήταν επί 50.000 ευρώ. Νομίζω. 7ο τεχνική όμικρον ε. Λοιπόν, το πρώτο έργο έχει όλα με δημοπρασία, έτσι. Διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικισμού μητάτων 154.355,07. Άλλο έργο. Επειδή ρωτήσατε,
δεν ρωτήσατε πόσα έργα έχει. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Όχι, έρχεται σε άλλα κομμάτια στο νησί. Όχι, το έργο είναι αυτοτελές. Έχει όμως, έχει όμως άλλο ένα αντίστοιχο έργο, το μεγάλο έργο της. Όχι, είναι άλλο όμως, ανεξάρτητα. Α, εντάξει, άλλο κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, ο κύριος αντιδήμαρχος έχει μιλήσει, ο Νίκος έχει μιλήσει, κύριε Μεγαλοπονόμου. Να πω και εγώ κάτι, συμφωνώ και εγώ με τους προηγούμενους που μιλήσαν. Και μου φαίνεται έτσι υπερβολικό να ζητάει 75 μέρες για 60 τετραγωνικά άσφαλτο, δηλαδή που μπορεί να το ρίξει μισή ώρα. Και είναι και χειμώνα. Εντάξει, δηλαδή έτσι, σήμερα βρέχει, αύριο βρέχει, μεθαύριο βρέχει, εντάξει, μία μέρα κάνει καλύτερο, είναι 60 τετραγωνικά είναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε κάτι να προσθέσετε για να ψηφίσουμε? Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μαθιός Αντιδιουδέτης έχει το λόγο. Σχετικά με την παρατήρηση του κυρίου Μεγαλοπονόμου του Παναγιώτη, είναι ακριβώς όπως το γράφει, λόγω της μικρής ποσότητας που υπολείπεται. Δηλαδή είναι δύσκολο, λέει, να βρω 60 τετραγωνικά αυτή τη στιγμή. Δεν μου τα παράγει κανένας, αυτό λέει. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγω για την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος. Με την παρατήρηση στην απόφαση απάνω, χωρίς αναθεώρηση τιμών με υπηρετιότητα του αναδόχου. Και να γίνει και μια γνώμη. Κυρία Γραμματέας, αν θέλετε. Κυρία Γραμματέα. Λοιπόν, θα διαμορφωθεί η απόφαση στην εισήγηση, έτσι, και η απόφαση μετά στη συνέχεια, έτσι, θα σημειωθεί στα πρακτικά τα απομαγνητοφωνημένα θα υπάρχει, αλλά να γραφτεί κιόλας ότι δεν θα υπάρχει αναθεώρηση τιμών στο συγκεκριμένο έργο, έτσι, θα δοθεί η παράταση, θα εγκριθεί, είναι από υπαιτιότητα του εργολάβου, θα το διαμορφώσει και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος και δεν θα υπάρχει. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει στην παράταση, αλλά χωρίς αναθεώρηση τιμών στο συγκεκριμένο έργο. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε, κάτι να συμπληρώσετε. Λοιπόν, θα αναγραφεί το εξής. Ωραία, θα το δώσουμε στην κυρία μετά. Απλά θα το αναγνώσετε εσείς. Λοιπόν, θα δοθεί λοιπόν παράταση της ετούμενης προθεσμίας με υπηρετιότητα του αναδόχου χωρίς αναθεώρηση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48, παράγραφος 8, περίπτωση Β, του νόμου 3669 του 8. Έτσι, του άρθρου. Και, είναι και ένα μήνυμα, νομίζω, αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς όλους τους αναδόχους έργων, ότι ωραία, μερικές δικαιολογίες είναι υπαρκτές, αλλά μερικές δεν είναι υπαρκτές και εδώ πέρα δεν νομίζω ότι είμαστε ένα γκρουπ ηλιθίων εδώ μέσα. Συγχωρήστε μου τον τόνο. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Να μην καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Σύμφωνα όπως διαμόρφωσε ο κύριος Δήμαρχος, έτσι. Ναι, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, για να το κλείσω. Ο κύριος Τατσέας έχει τον λόγο. Να επισημάνω ότι και σε αυτό το έργο υπήρχε να συνομοδοτεί ότι να δώσουμε παράξει χωρίς αναθεώρηση. Χωρίς τη συγκεκριμένη. Χωρίς υπαιτιότητα. Χωρίς υπαιτιότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στις συνομοδοτήσεις. Το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη. Δεν έχουμε εμείς. Και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι η TIRF μας είπε να κάνουμε έτσι. Στην προηγουμένη περίπτωση λοιπόν, η TIRF λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κρίνω ότι ο Ευρωλάβο δεν έχει υπαιτιότητα και δόθηκε και αναθεώρηση. Και το δεύτερο επιχείρημα, εντάξει ρε παιδιά, ας υποστεί και μια μικρή ποινική ρήτρα. Σιγά τώρα μην πάθει ο εργολάβος, θα υποστεί μια ελάχιστη ποινική ρήτρα, δεν είναι τίποτα. Όχι να μπλέξουμε όλοι στα δικαστήρια. Να προσθέσω κάτι. Ξέρετε, δικαστήριο, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εάν κάποιον εργολάβο δεν τον συμφέρει να κάνει ένα έργο, να μην το παίρνει. Είναι απλό. Όταν λοιπόν εγώ είμαι εργολάβος και γίνεται μια δημοπρασία. Έρχομαι και παίρνω τεύχη, κάθομαι και τα διαβάζω τα τεύχη, δεν τα παίρνω για πλάκα, δεν τα πληρώνω 10 ευρώ κάτω για πλάκα. Να κάτσει λοιπόν να διαβάσει τα τεύχη, να δει τις προθεσμίες, να δει τις δυσκολίες του έργου επιτόπου και όχι κατόπιν ερωτής. Γιατί τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται για αυτόν τον λόγο. Παίρνουν τις δημοπρασίες, τις χτυπάνε 50% και πάνε και βλέπουν το έργο μετά. Μετά από 6 μήνες, ας πούμε, αφού υπογραφούν τις συμβάσεις. Λοιπόν. Και βέβαια αυτό που λέει και ο κ. Αντιδήμαρχος,
βρείτε μου εσείς μία μελέτη που έχει εδώ, που έχει έρθει, να μην έχει λάθη. Λάθη δηλαδή μελετητικά, λοιπόν, τα γνωρίζουμε αυτά. Κάτι δευτερολογία, κύριε συνάδελφοι. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος, σύμφωνα με όπως διαμόρφωσε ο κύριος Δήμαρχος, έτσι, την τελική, το τελικό στάδιο της εισήγησης και της απόφασης που θα πάρουμε. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το τρίτο και τελευταίο θέμα της προημερεσίας διάταξης είναι η έγκριση συνεργασίας του Δήμου Κηθήρων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης Νήσων. Ενότητας Νήσων για την διαμόρφωση πρότασης για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και υποβολή της ως χρηματοδότηση. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία έχει αναλυφθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χατζιπέρον, σε συνεργασία με τους 8 δημάρχους των νησιωτικών δήμων της περιφέρειας Αττικής. Εδώ κάνω μια επισήμανση. Νησιωτικός δήμος θεωρείται και ο Δήμος Τριζινίας, ενώ δεν είναι νησί. Αλλά θεωρείται στους νησιωτικούς δήμους του Αργοσαρονικού Δήμου Τρισινίας των Άνων, ούτως ώστε να καταρτιστεί στην ουσία ένα επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης και χωροταξικής ανάπτυξης, το οποίο θα αφορά τους 8 νησιωτικούς δήμους της περιφέρειας Αττικής, συγκεκριμένα τους 8 νησιωτικούς δήμους. Αυτό τώρα τι θα είναι? Θα γίνει μια καταγραφή των υποδομών που υπάρχουν σήμερα. Θα γίνει μια ιεράρχηση από τους 8 Δήμους των βασικών υποδομών που θέλουν οι Δήμοι να αναπτύξουν για την επόμενη δεκαετία, γιατί πάντα τα επιχειρησιακά σχέδια είναι αναφέρονται στο μέλλον, ας πούμε, και θα εξειδικευθούν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις ανά νησί, οι οποίες θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολλές περιφέρειες, λέγεται ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, και γίνεται με αυτόν τον τρόπο, διότι το νέο ΕΣΠΑ γενικότερα χρηματοδοτεί πλέον συνέργειες. Κατά κύρια βάση, δηλαδή τους ενδιαφέρει να υπάρχουν συνέργειες, να μπορούν, ας πούμε, περισσότεροι του ενός Δήμη να συνεργαστούν και ίσως και κάποιοι κοινωνικοί φορείς και κάποιες άλλες οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτό το δίκτυο και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω, που είναι κάποια διαδικαστικά. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ή πριν 10 μέρες, έγινε μια συνάντηση στον Πειραιά. Εμείς στείλαμε ένα εκπρόσωπο, τον τεχνικό σύμβουλο που έχουμε, να παρακολουθήσει εκεί, να δει τι γίνεται. Και επιμένει η περιφέρεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι αύριο, 30 Ιανουαρίου, γιατί προχωρά η υποβολή κάποιων προτάσεων εν ώψη έναρξης του νέου ΕΣΠΑ. Το Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει το κατεπήγον του θέματος και να προχωρήσει τη συζήτηση, έτσι. Γιατί είχαμε πει το κατεπήγον για τα δύο θέματα των παρατάσεων. Ψηφίζει το κατεπήγον. Ψηφίζει το κατεπήγον σύμφωνα με τη δικαιολογία του κατεπήγοντος, όπως προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Προχωράμε στη διαδικασία της πρωτολογίας. Ναι. Μα η δικαιολογία ήταν επίσης και η ανάπτυξη του θέματος. Κύριε Ματσέα. Το πρόγραμμα, ας το ονομάσουμε αυτό, της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ακούγεται πάρα πολύ καλό για τον τόπο μας. Δηλαδή, εξαιρετικά καλό, μας κάνει όλοι να χαμηλάμε. Το θέμα είναι, χαμηλώ θετικά, κύριε Δημητρίου, για να πω κάτι, ναι. Το θέμα είναι να γίνει πράγματι κάτι και να μην είναι μία δικαιολογία για να βρουν δουλειά κάποιοι. Διότι στην Ελλάδα έχω ζήσει κι εγώ ως εκπαιδευτικός στην Αθήνα, όταν ήμουν, δεκάδες προγράμματα τα οποία πηγαίναν όλοι εκεί, και οι σχολικοί σύμβουλοι και πανεπιστημιακοί και διάφοροι, μόνο και μόνο να δικαιολογήσουν ότι πήγανε και να εισπράξουν μια αμοιβή. Και δεν γινόταν απολύτως τίποτα. Ήταν γνωστό ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ήταν εικονικά όλα. Πηγαίνανε μόνο να πάρουν την αμοιβή τους, τίποτα άλλο. Το θέμα λοιπόν είναι να γίνει πράγματι αυτό, διότι φαίνεται πολύ φιλόδοξο και πολύ ωραίο. Εδώ διαβάζω. Ανάδειξη και αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Τουρισμός, πολιτισμός, πρωτογενής παραγωγή. Φοβερό θέμα η πρωτογενής παραγωγή για τα κύτταρα σε μια τέτοια εποχή δυσκολίας οικονομικής. Τοπικά προϊόντα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, στήριξη και αξιοποίηση, στήριξη της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων. Τα έχει πιάσει όλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν θα μπορέσουν να πω όχι. Το θέμα ποιο είναι? Ότι επειδή λέει παρακάτω ότι να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Κηθήρων, προκειμένου να συγκεντρώσει και να αποστείλει στην ΠΕΝΗΣΟΝ τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου μας και ό,τι άλλο στοιχείο του ζητηθεί για τις σχεδίες της πρότασης. Να σας εξουσιοδοτήσουμε ευχαρίστως
Πλην όμως, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε μπροστά σας για να έχετε πολύ. Ούτως ώστε οι επιχειρηματίες, οι εκπαιδευτικοί, οι έμποροι, οι αγρότες να κάνουν προτάσεις, τους οποίους θα επιλέξετε. Όχι να είναι ερήμην αυτών και πριν τις υποβάλλετε, δεν θα περάσετε να τις συζητήσουμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο για να μην σας κατηγορήσει κάποιος ότι πάτε μόνος σας και αποφασίζετε μόνος σας. Λοιπόν, να δώσετε χρόνο να κατατεθούν, να κάνετε πρόσκληση σε όλες τις κατηγορίες που αφορά αυτό το πρόγραμμα, να φέρουν προτάσεις που τους σκέφτουν καυτές, να επιλέξετε βέβαια εσείς και μετά να έρθετε μας πείτε αυτό είναι το πρόγραμμα, να το εμπειρούμε και εμείς και να πάρουμε. Ο κύριος Σύμμαχος έχει το λόγο. Νομίζω ότι θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ο κύριος Αντώνης Τρομοτσάνης έχει το λόγο. Κύριε Σιδουρή, ζητήσατε το λόγο μετά. Έχετε το λόγο, κύριε. Πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Φατσίνας, συμφωνώ και εγώ και θα έλεγα ναι να ψηφίσουμε τώρα, να μπούμε στη διαδικασία αυτή να ξεκινήσουμε και μετά να κανονίσει ο Δήμος να κάνει ένα συμβούλιο ή καλύτερα μια ελεύθερη συζήτηση, να μπορέσουμε να καθίσουμε κάτω, να βγάλουμε τι θέλουμε να προωθήσουμε, να το συζητήσουμε όλοι μαζί, να βγει κάτι θετικό για το νησί. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντώνη Πρωτοψάλτη. Ο κύριος Ζαχαρίας Σουρίς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, αν τη συμμετοχή μας αυτή προκύπτουν δαπάνες με το Δήμο. Ο κύριος Νίκος Μεγαλοπονόμος. Αυτό ήταν που τα ρωτούσα και εγώ, αλλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρεστε σε μία ομάδα Δήμων, εάν είναι άτυπη η διαδικασία αυτή ή έχει κάποια νομική υπόσταση σαν Δήμη, είτε εταιρεία, είτε πώς θα εκπροσωπεί ναι, σύσταση αυτή, γι' αυτό που μίλησε για τα χρήματα. Και επιπλέον θα ήθελα, εάν δεν είναι έτσι, θα έχει προεδρείο, θα έχει συμβούλιο, ποιος θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει σε ό,τι αφορά δηλαδή προς τι θα προτείνουμε προς χρηματοδότηση. Θα είναι ο Δήμαρχος Κυθήρων, θα είναι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου που είπατε ή θα είναι ομάδα η οποία θα αποτελεί την... γιατί σίγουρα οι προτάσεις των Δήμων και ειδικά ο Δήμος ο δικός μας νομίζω ότι θα υπερκαλύπτει όλο τον προϋπολογισμό και δεν αυτάει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να προβληματίσω λίγο το κατεπήγον αυτό, το ευνηδιαστικό δηλαδή, γιατί τόσο γρήγορα είναι ένα σοβαρό θέμα, το καλό για το νησί μας. Απλώς θα ήταν κάτι πιο σωστό νομίζω να έρθει νωρίτερα, να το προλάβουμε, να το συζητήσουμε, να το διαβάσουμε, να το μελετήσουμε. Αυτό το. Εγώ ένα προβληματισμό για αυτό το. Κύριος Δήμαρχος. Ναι, Ο κύριος Κορώνης Μινασί. Απλά θα ήθελα μια διευκρίνηση, επειδή είπατε για συνεργασίες όλων αυτών των Δήμων. Αν και τα έργα που πρόκειται να γίνουν, έργα, ό,τι να γίνει, θα είναι συνεργασία. Δηλαδή, π.χ. θέλουμε εμείς, ας πούμε, λέω τώρα παράδειγμα, λέω εδώ, θέλουμε να φτιάξουμε ένα λιμάνι. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συνεργασία με τους άλλους Δήμους. Τυχαία το είπα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ό,τι πρόκειται να κάνουμε και ζητήσουμε. Θα πρέπει να γίνει και στους άλλους Δήμους. Αυτό. Ο κύριος, άλλος ομιλητής. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, λοιπόν, θα απαντήσω σε όλα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι βαρύχοποι τίτλοι με ενοχλούν και εμένα. Και με προβληματίζουν πάντα. Και έχω και ένα προσωπικό λόγο. Γιατί έτυχε να εργαστώ κάποτε πριν χρόνια σε ένα τέτοιο και δεν πληρώθηκα κιόλας. Λοιπόν, σε κάτι πάντως έτσι. Υποτίθεται αρχικά πολύ έτσι μίσον εδώ και φοβερό και τελικά δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η εξής. Θα προκριθεί κάποια στιγμή η υποβολή μιας πρότασης συνολικά για τους 8 Δήμους. Εάν η πρόταση, για παράδειγμα, είναι στην αγροτική οικονομία, στον πρωτογενή τομέα, θα αφορά τον πρωτογενή τομέα και στους 8 Δήμους. Δηλαδή, αν αποφασιστεί ότι η πρόταση η οποία θα κατέβει για τους 8 νησιωτικούς δήμους θα πρέπει να ενισχύσει την πρωτογενή παραγωγή, οι δράσεις που θα εξειδικευτούν στους 8 δήμους θα είναι αντίστοιχες. Άρα απαντώ σε αυτό, ότι θα γίνει και στους 8 δήμους, γι' αυτό λέγεται ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση, επένδυση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο η διαδικασία, εμάς μας ζήτησε η περιφέρεια να το κάνουμε άμεσα, γι' αυτό έρχεται σήμερα το θέμα,
Γιατί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της έλλειψης του προϋπολογισμού, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και δεν θέλαμε να καθυστερήσουμε περισσότερο, να μην πει ο Φλεβάρης δηλαδή. Οι Δήμοι θα εκπροσωπούνται από τον Δήμαρχο και τον Τεχνικό Σύμβουλο του κάθε Δημάρχου. Και οι οκτώ Δήμοι. Προεδρεύει της διαδικασίας ο Αντιπεριφερειάρχης, αλλά εκείνο που ξέχασα να σας πω και δεν ξέρω αν το έχω γράψει και στην εισήγηση τώρα. Α, όχι, το έχω γράψει. Η όλη διαδικασία βρίσκεται υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, της ΠΕΔΑ, η οποία είναι το πρωτοβάθμιο συλλογικό μας όργανο. Και είναι στην ουσία δική της πρωτοβουλία. Δηλαδή η ΠΕΔΑ, μετά από μια έτσι πολύ καλή συνάντηση που είχαμε κάνει το Δεκέμβριο του 2014, η νησιωτική Δήμη της Αττικής με την ΠΕΔΑ στην Αθήνα, αποφάσισε να εγκρίνει αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει, να γίνει μια συγκεκριμένη παρέμβαση της ΠΕΔΑ για τα νησιά της Αττικής. Γιατί τη μερίδα του Λέοντος, με καλά ψέματα, την παίρνουν οι μεγάλοι Δήμοι. Είναι 50-60 Δήμοι, δεν θυμάμαι πώς είναι στην Αττική, 45. Πάντα οι μεγάλοι Δήμοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος στις χρηματοδοτήσεις. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και προσωπικά του Προέδρου της Ένωσης, που είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο κ. Γκότσης, να στηρίξει η Περιφερειακή Ένωση τεχνοκρατικά και τεχνικά τους 8 νησιωτικούς Δήμους της Αττικής. Άρα είναι η ΠΕΔΑ υπεύθυνη, ο Αντιπεριφερειάρχης ως Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, συνεπώς είναι η Περιφέρεια, και οι 8 Δήμαρχοι με τους τεχνικούς τους συμβούλους ο καθένας. Όταν έρθει η ώρα να μπούμε στο διατάφτα, θα προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς και με τις παρατάξεις. Γιατί θα πρέπει να προτείνουμε κάποια πράγματα. Ναι, θα πρέπει να προτείνουμε κάποια πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να έχει αντίρρηση στο να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία και να πρέπει να αναπτυχθεί, ξέρω εγώ, οι υπηρεσίες. Αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, η πρόταση η οποία θα φύγει από το νησί να πάει στο υπέρτερο όργανο θα είναι μια πρόταση η οποία θα στόχο να έχει να πιάσει, να αγκαλιάσει όλες τις γνώμες και τις απόψεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οπωσδήποτε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την νομική υπόσταση, δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν το ξέρω. Θεωρώ όμως ότι δεν θα δημιουργηθεί κάτι σαν εταιρεία ή κάτι τέτοιο. Η πρόταση θα υποβληθεί από την ΠΕΔΑ και τους 8 νησιωτικούς Δήμους. Δηλαδή, δικαιούχοι θα είναι και οι 8 νησιωτικοί Δήμοι. Η διαπραγμάτευση μεγάλη θα γίνει στο τι θα πάρει ο κάθε Δήμος. Εκεί, μετά, στο διατάφτα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οπωσδήποτε η Σαλαμίνα και η Έγινα, ας πούμε, θα ζητήσουν τη μερίδα του Λέοντος. Λόγω πληθυσμού, λόγω έκτασης, η Τρισινία. Η Τρισινία, την οποία έχουμε παρεξηγήσει ως Δήμο, είναι η μισή Αργολίδα. Και είναι ο Δήμος Τρισινίας Μεθάνος. Και είναι ο μισός νομός Αργολίδας. Είναι ένας τεράστιος Δήμος. Παίζω 20.000, 25.000, δεν είμαι σίγουρος, πάντως είναι ένας τεράστιος Δήμος σε έκταση, τεράστιος. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στο διατάφτα, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, θα προηγηθεί διαβούλευση και συζήτηση, αυτό είναι δεδομένο, και με τους τοπικούς προέδρους και με τις παρατάξεις κτλ. Από εκεί και πέρα, μέχρι τότε, εμείς θα παρακολουθούμε τη διαδικασία και εάν προκύψει κάτι για το οποίο θα χρειαστεί είτε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είτε θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση στην τοπική κοινωνία, θα είστε όλοι εκεί πέρα. Δεν σας διώκω, κύριε Δήμαρχε, για να κάνετε κάποια αναδρομή, τουλάχιστον προς ενημέρωση. Ξέχασα να απαντήσω κάτι. Ναι, γιατί δεν προκύπτει τα πάνη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν μας έχουν ενημερώσει και κάτι τέτοιο. Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στην ουσία του θέματος. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να εγκρίνουμε τη συμμετοχή μας, έτσι, στη συνεργασία αυτή που θα γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, σε παρετέρω και σε δευτερεύουσα φάση, θα ξέρουμε αναλυτικά το τι και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Κύριε Φατσέα, κάτι στη δευτερολογία σας να προσθέσετε ή έχετε καλυφθεί? Όχι. Ο κύριος Φατσέας έχει τον λόγο. Να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο να ορίσει και ένα σύνδεσμο. Τον έχετε βγάλει στο σύνδεσμο να ξέρουμε και εμείς αν επιτρέπετε. Ναι, ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου θα είναι στην Αθήνα, ο κύριος Μπογιατζής, ο οποίος είναι ο μηχανικός, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την επικοινωνία μας με το ΕΣΠΑ και θα είναι εκείνος. Απλά να σας δώσω μια πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο που έχει ο Δήμος Κυθήρων απέκτησε πρόσφατα και ο Δήμος Ύδρας. Δηλαδή, οι δύο Δήμοι, ας πούμε, οι νησιωτικοί, έχουμε τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο στην Αθήνα. Κάτι το οποίο είναι θετικό γιατί δημιουργεί έτσι ένα καλό λόμπι, θα έλεγα. Ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης, σε δευτερολογία, ο κύριος Αγρίας Ουρής, ο κύριος Νίκος Μεγαλοκονόμος, ο κύριος Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, ο κύριος Κορώνιας Μινάς, κάτι να προσθέσει. Λοιπόν, κάτι να κλείσετε, έτσι.
Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση σε αυτό το θέμα. Το τρίτο και τελευταίο θέμα, λοιπόν, που αφορά την έγκριση συνεργασίας του Δήμου Κηφίδρων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης Νήσων για τη διαμόρφωση πρότασης για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και η υποβολή της προς χρηματοδότηση, τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Κύριοι, εξαντλήθησαν τα θέματα της έκτακτης αυτής συνεδρίασης. Η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Πριν να κλείσουμε, κάτι ο κύριος Δήμαρχος.